Χθες το κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών μας είπε ότι το τμήμα πολεοδομίας αρνείται να δώσει στην ελεκτική υπηρεσία το αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο για τον ΑΚΑΜΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Νατάσα Ιωάννου, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, συντορίστρια της Επιτροπής Εργασίας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών. Κυρία Ιωάννου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Από πότε πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας για να μπορεί η ελεκτική υπηρεσία να διενεργήσει ένα έλεγχο σε έργα του δημοσίου όπου ξοδεύονται χρήματα του δημοσίου, χρήματα των φορολογουμένων? Είναι εύλογον το ερώτημα σας. Να σας πω την αλήθεια, ότι εγώ ξέρω την απάντηση. Διότι πλέον βάζουμε τον εξάρτητο θεσμό, το οποιοδήποτε εξάρτητο θεσμό, τώρα μιλάμε για την ελεκτική υπηρεσία, ναι, υπό την ομοιρία της νομικής υπηρεσίας. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, και εμείς έχουμε δει πολύ περίεργα πράγματα να συμβαίνουν σε αυτήν την υπόθεση, ειδικά μετά την ανακοίνωση της ελεκτικής υπηρεσίας ότι θα γίνει ένας έλεγχος όσον αφορά την προστατευόμενη περιοχή και το τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ, ειδικά σε ένα σχέδιο που για να εκπονηθεί έχουν αναλωθεί πολλοί ανθρώπινοι πόροι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ποσά για αγορά υπηρεσιών, αλλά και να δούμε αν είμαστε εντάξει με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι. Είδαμε αντιδράσεις από το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με το συγκεκριμένο έλεγχο της ελεκτικής υπηρεσίας. Στην αρχή είδαμε κάποια αποδοχή από το Τμήμα Περιβάλλοντος, αλλά μετά είδαμε ανακοίνωση από τη Διεύθυνση, η οποία δεν αναφέρεται ακριβώς στον έλεγχο του Γενικού Ελεκτή, αλλά τονίζει ότι δεν υπάρχουν και οποιασδήποτε πολιτικές πιέσεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος για εκπόνηση της γνωμάτευσης που αφορά το τοπικό σχέδιο που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μηνός. Μετά είδαμε και την άρνηση του Τμήματος Πολεοδομίας να δώσει στην ελεκτική υπηρεσία το τοπικό σχέδιο. Το τοπικό σχέδιο συγκεκριμένα δεν το έχει κανένας. Το Τμήμα Πολεοδομίας δεν το δίνει σε κανένα, ούτε το δημοσιεύει. Έπρεπε να. Γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση πριν από μερικές μέρες πάνω σε αυτό, αν πρέπει να δημοσιοποιηθεί ή όχι. Έδωσε εξηγήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είπε ότι πρώτα να οριστικοποιηθεί και μετά να δοθεί. Ναι, το πρόβλημα όμως με το τοπικό σχέδιο είναι μόνο ότι όταν δημοσιευτεί. Τελειώνει. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι συγκεκριμένοι αρχιτέκτονες, θέτεται σε ισχύ. Ναι, τελειώνει το ύπαιρος των αλλαγών. Άρα, ναι. Οι δικές μας οι ανησυχίες, οι δικοί μας προβληματισμοί για όσα προβληματικά υπάρχουν στο αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜΑ, ουσιαστικά παραγωνίζονται. Ναι. Και συμφωνούμε και υποστηρίζουμε τις ενέργειες που γίνεται από τον Γενικό Ελεκτή των Γραφείων, επειδή ίσως θα αποκαλύψει όλα αυτά που αναφέρουμε τόσο καιρό που βλέπουμε να γίνονται γύρω από το τοπικό σχέδιο, που είναι αρκετά περίεργα και αρκετά ύποπτα. Βλέπουμε πολύ δεδιασμένες διαδικασίες, καταστάσεις. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες για πιέσεις στα διάφορα τμήματα, ειδικά στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Έχουμε δει αλλαγές στις απόψεις τμήματων με τις δύο επιστολές που ήρθαν από το Ταμείο, από την Υπηρεσία Σφύρας. Ίσως υπάρχουν και προεκλογικές ενέργειες. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι τα τμήματα, ειδικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, έπρεπε να καλωσορίσει αυτές τις ενέργειες, διότι θα βρει ένα σύμμαχο σε όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Εμείς υποστηρίζουμε πάντα ότι όλα που γίνονται, ειδικά. Πάντως προσπαθούν. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, αλλά τους έχουν πατημένους στο λαιμό από παντού. Ξέρουμε ότι. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα ενδυναμώσουμε το Τμήμα Περιβάλλοντος έτσι ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ακριβώς. Η σχετική έκθεση θα είναι ένα συμμαχητικό στοιχείο για το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο οι εισηγήσεις του δεν έχουν συμπεριληφθεί στο τοπικό σχέδιο σύμφωνα με την πρώτη γνωμάτευση, και αναμένουμε τώρα τη δεύτερη. Ναι. Άρα τώρα που είμαστε, περιμένουμε τι ακριβώς? Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ για να το δούμε? Τι περιμένουμε? Περιμένουμε τη γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ναι. Περιμένουμε βασικά την έκθεση πάνω στο αναθεωρημένο. Έτσι. Την πρώτη έκθεση την είδαμε. Είχε ένα σωρό ενστάσεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Ναι. Οι οποίες δεν έχουν, από τις πληροφορίες που ξέρουμε, δεν έχουν συμπεριληφθεί στα μαθήματα. Το ίδιο το Τμήμα Περιβάλλοντος λέει: υπομονή, θα δείτε ότι συμπεριλαμβάνονται, ότι δεν θα είναι εύκολη. Θεωρεί ότι έχει ληφθεί υπόψη.
πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες από τις εισηγήσεις έχουν, έχουν ληφθεί υπόψη, επειδή το τοπικό σχέδιο είναι αρκετά προβληματικό. Και στα οτιδήποτε έχει συμπεριληφθεί, να πω πέντε σημαντικά πράγματα τα οποία εμείς είμαστε εναντίον, είναι τα επισκέψιμα αγροκτήματα με ταυτόνα κάμα με 16 κλίνες, είναι οι, οι τρεις περιοχές εξειδικευμένων αναπτύξεων, κάτι κέντρα ευεξίας, τριτοβάθμιες σχολές, είναι η λατομική ζώνη, η νέα λατομική ζώνη στην Αντρολίκου, η τουριστική ζώνη στην Ίνια, οι πρόνοιες για τη μεμονωμένη κατοικία. Δηλαδή, αν δεν δούμε ότι κάποια από αυτά ή όλα από αυτά έχουν εξαλειφθεί από το τοπικό σχέδιο, εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την κατάρριψη του τοπικού σχέδιου. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα πράγματα στον αγάμο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. Παρακολουθούμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη γνωμάτευση τη νομική υπηρεσία που ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών για το κατά πόσο θα πρέπει να δοθεί στην ελεκτική υπηρεσία το αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ. Εδώ φτάσαμε και θα επανέλθουμε. Ναι, επίσης, ναι. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Καλή σας μέρα.